Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στην πρωινή είδηση. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες να δούμε όλες τις εξελίξεις της επικαιρότητας. Όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, θα ξεκινήσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων εφημερίδων. Να δούμε λοιπόν τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα, Δευτέρα 28 Απριλίου. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε λοιπόν στα Νέα. Ξεπαγώνει η αγορά ακινήτων. Μπαίνει σε εφαρμογή ο φόρος υπεραξίας στις αγοραπολισίες. Πώς θα γίνεται ο υπολογισμός και ποιοι δεν θα τον πληρώνουν. Μεταβιβάσεις ακινήτων μπορούν και πάλι να κάνουν από αύριο οι φορολογουμένοι, ύστερα από 4 μήνες απόλυτης απραξίας. Οι πολυαναμενόμενες αποφάσεις για το φόρο υπεραξίας υπεγράφησαν από το Υπουργείο Οικονομικών και δημοσιεύστηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ενώ από αύριο ενεργοποιείται η σχετική εφαρμογή στο τάξης. Ο φόρος βαρύνει τον πολιτή του ακινήτου και υπεύθυνος για την απόδοσή του είναι ο συμβολιογράφος. Αριστερά βλέπουμε μια φωτογραφία από την νίκη του Παναθηναϊκού που γράφει θρίαμβος στη σκιά των Χούλιγκαν. Στη σκιά των Χούλιγκαν λοιπόν θριάμβευσε με 4-1 ο ΠΑΟΚ στον τελικό κυπέλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3 γκολ του Μπέργκ, ο οποίος φαίνεται δεξιά. Παρά την γιγαντιά κινητοποίηση της αστυνομίας, δεν αποφεύχθηκαν για άλλη μια φορά τα επεισόδια και καταστροφές στο Ολυμπιακό στάδιο. Ακριβώς από κάτω θα συνεχίσουμε με πολιτική. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα που γράφει «Η κατάρρευση της λιτότητας θα αρχίσει από την Ελλάδα». Ενώ ο κύριος Θεοδωράκης λέει πως το πρόβλημα της Θράκης δεν είναι οι μειονότητες. Τέλος το δικατσά βλέπουμε δίπλα για δικηγόρους από κολέγια και αλλάζουν όλο στο χάρτη της ποινικής δικονομίας. Ενώ από κάτω συνεχίζουμε η κατάρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάνω από 300.000 ευρώ στοίχησε στους φορολογουμένους εν μέσω κρίσης η γιγαντιά κινητοποίηση των 4.000 αστυνομικών για τον ποδοσφαιρικό τελικό του κυπέλου Ελλάδας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ζημιές στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου. Τα συνεχή επεισόδια μεταξύ οργανωμένων οπαδών, όπως και μηδέποτε τιμερούμενες συμπριστικές δηλώσεις των ποδοσφαιρικών παραγόντων, ταλαιπωρούν διαχρονικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η πολιτεία έχει ψηφίσει σειρά νόμων, αλλά ουδής εφαρμόζεται. Η χρήση καμερών, τα ονομαστικά εισιτήρια, ο έλεγχος των συνδέσμων φιλάθλων, η παραδειγματική τιμωρία όσων παρεκτρέπονται είναι όλα θεσμοθετημένα από χρόνια. Ωστόσο, δεν υπήρξε ποτέ η αναγκαία ισχυρή πολιτική βούληση ώστε να μπει τάξη στο ποδόσφαιρο. Δεν αρκούν πλέον οι εκκλήσεις για εφαρμογή των νόμων. Χρειάζονται πράξεις. Για αρχή, θα εξετάσουν οι αρμόδιοι τις κάμερες ώστε να εντοπίσουν εκείνους που έκαναν τις καταστροφές στο Ολυμπιακό στάδιο ή θα περιμένουν μία ακόμα τραγωδία. Αυτά λοιπόν, αυτές ήταν οι ειδήσεις από τα Νέα. Να περάσουμε όμως τώρα να δούμε και το Έθνος, όπου βλέπουμε ρύθμιση εξπρές, επιμήκυση αποπληρωμής κατά 10 χρόνια και μείωση 50% της μηνιαίας δόσης για τα δάνεια του ΟΕΚ. Βαθιά ανάσα παίρνουν οι δανειολήπτες του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που αδυνατούν να αποπληρώσουν την οφειλή τους. Χωρίς να στερηθούν την επιδότηση επιτοκίου, αποκτούν τη δυνατότητα να παρατείνουν το δάνειο και να μειώσουν τα ποσά των δόσεων. Η νομοθετική ρύθμιση θα έχει κατατεθεί στη Βουλή μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα. Τι προβλέπει η διάταξη των Υπουργείων Εργασίας και Ανάπτυξης για τους 97.343 δανειολήπτες, μπορεί να διαβάσει κανείς στη σελίδα 40 και 41 του Έθνους. Ενώ ακριβώς από πάνω βλέπουμε τη λίστα με όλες τις εναλλακτικές καλλιέργειες που μπαίνουν στο πρόγραμμα, πακέτο επιδοτήσεων για 40 αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Ένα έξτρα ένθετο λοιπόν του Έθνους για επαγγελματικές ευκαιρίες. Παρακάτω συνεχίζουμε με τις πανελλαδικές εξετάσεις και την προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές, ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε ένα μήνυμα από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει ατζέντα ανάπτυξης και θεσμικών αλλαγών. Προεκλογική πρεμιέρα λοιπόν κάνει ο Αντώνης Σαμαράς την Τετάρτη, με ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής. Παρουσιάζει το πρόγραμμα για την μεταμνημονιακή εποχή. Ενώ ο κύριος Τσίπρας, δημοψήφισμα ζωής οι ευρωεκλογές λέει, καθώς το δίλημα αριστερά η λιτότητα κυριάρχησε στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο πόρτο της Πορτογαλίας. Αριστερά βλέπουμε την νίκη του Παναθηναϊκού και το ότι είναι κυπελούχος Ελλάδας. Οι μπέμπιδες γράφει τον έκαναν ξανά μεγάλο. Η ανανέωση του έμψυχου δυναμικού το περισμένο καλοκαίρι δικαίωσε την επιλογή της διοίκησης και της τεχνικής ηγεσίας ωστόσο.
Παρακάτω ακριβώς διαβάζουμε για την τραγωδία στο Ελληνικό που σκοτώθηκε ένας 13χρονος σε Λούνα Πάρκ. Βαριά τραυματισμένη επίσης, νοσηλεύεται η ηλικία 9 ετών αδερφή του. Γράφει λοιπόν για αυτό το γεγονός το Έθνος. Περνάμε τώρα στον Ελεύθερο Τύπο, όπου λέει οδηγός για 800.000 ασφαλισμένους σε όλα τα ταμεία. Οι ευκαιρίες για σύνταξη πριν από τα 62 έτη. Ποιοι μπορούν να κλειδώσουν πλήρη ή και μειωμένη σύνταξη ώστε να προλάβουν τις επικείμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό. Πίνακες και παραδείγματα διαθέτει ο Ελεύθερος Τύπος για ασφαλισμένους σε ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες, ΟΑΕ και ΑΤΑ. Και οι 15 κατηγορίες εργαζομένων που καταχυρώνουν σύνταξη από τα 55. Αυτό μπορεί να βρει στο ένθετο λοιπόν του Ελεύθερου Τύπου κάνει σήμερα. Ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε μια φωτογραφία που γράφει οι θέσεις και οι προθεσμίες, τι προβλέπει η προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές. Συνεχίζουμε με την Ουκρανία, όπου λέει ετοιμοπόλεμοι αυτονομιστές της Ανατολικής Ουκρανίας. Πάνω-πάνω γράφει για την νίκη του Παναθηναϊκού. Ενώ δεξιά βλέπουμε τα ρατσιστικά σχόλια και παρέμβαση του Ομπάμα, η καλονή που άναψε φωτιές στο NBA, γράφει. Συνεχίζουμε όμως με τα δικά μας, όπου λέει ισχύει από σήμερα το νέο έντυπο Ε41 για το φόρο υπεραξίας ακινήτων. Ενώ η πυρκική απόφαση βλέπουμε παρακάτω, διαγραφή δανείων του ΟΕΚ για τους σεισμόπληκτους της Κεφαλονιάς. Και ένα ευχάριστο νέο. Περνάμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών, όπου βλέπουμε το ασφαλιστικό σύστημα, είναι ο κεντρικός τίτλος στη σημερινή εφημερίδα. Ποιοι θίγονται από τις αλλαγές, πλήττονται οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, μεγάλες ζημιωμένες οι εργαζομένες με ανήλικο, καταργείται η 35ετία χωρίς όριο ηλικίας και τι θα συμβεί σε κάθε ταμείο. Αρμαγεδόν θα πλήξει το ασφαλιστικό σύστημα με αλλαγές που θα νομοθετηθούν μέσα στο 2014. Πλήττονται οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ώστε όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι να βγαίνουν στη σύνταξη τουλάχιστον μετά το 62ο έτος. Οι μεγαλύτερες κατηγορίες που θίγονται είναι οι εργαζόμενες μητέρες με ανήλικα παιδιά, οι τρίτεκνοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Υπολογίζεται πως μόλις 120.000 εργαζόμενοι με θεμελιώδη συνταξιοδοτικά δικαιώματα θα αποφύγουν τις δυσμενείς αυτές αλλαγές. Παραπάνω βλέπουμε για τον Γιάννη Ραγκούση, όπου γράφει πως, δηλώνει μάλλον, πως θα θηριαβρεύσει το μαύρο πολιτικό χρήμα. Τροπολογία σκάνδαλο λοιπόν υπέρ των διαπλεκομένων. Καταργούν περιορισμούς στις ραδιοτηλεοπτικές εμφανίσεις υποψηφίων δημάρχων και περιφερειαρχών. Τα μέσα διαπλοκής θα προωθούν τους δικούς τους υποψηφίους. Γράφει λοιπόν. Ενώ από κάτω συνεχίζουμε με δηλώσεις Μόραλη και Μπέος, όπου γράφει το ποδόσφαιρο στην πολιτική. Η εφημερίδα των συντακτών ακτινογραφεί τις υποψηφιότητες του κύριου Μόραλη και του κύριου Μπέου, με όχημα λοιπόν τις ποδοσφαιρικές ομάδες τις οποίες είναι παράγοντες, επιχειρούν είσοδο σε δύο από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Από μίμηση ενός μπερλουσκονισμού, αλλά ελληνικά, διερωτάται λοιπόν σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών. Ενώ αριστερά βλέπουμε την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Πόρτο, πορεία στην Ευρώπη λοιπόν, σε εκδήλωση του Πορτογαλικού Μπλόκου της Αριστεράς για τα 40 χρόνια από την επανάσταση των Γαριφάλων, μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Συναντήθηκε με τον κύριο Σοάρες, εμβληματική προσωπικότητα της άλλοτε ισχυρής ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Πανικός, ωστόσο, διαβάζουμε παρακάτω, επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη, καθώς παραδέχεται το επιτελείο Βενιζέλου την παρέμβαση της δικαιοσύνης για τα οικονομικά του κόμματος, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα μας. Μιλούν για ιδιωτικό και συμβουλευτικό έλεγχο για τη μαύρη τρύπα και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Οικονομική κρίση βλέπουμε παρακάτω με τα ματιά των μαθητών. Έρευνα σε 224 μαθητές από το Γυμνάσιο Καλλιθέας δείχνει ότι στην πλειονότητά τους νιώθουν ανασφάλεια για το μέλλον, ενώ η κρίση δημιουργεί θλίψη στους μαθητές. Το 1 τρίτο νιώθει περισσότερη μοναξιά και το 1 πέμπτο δεν έχει θέση για κοινωνικές αναστροφές, διάθεση μάλλον, για κοινωνικές αναστροφές και εξωσχολικές δραστηριότητες. Συνεχίζουμε παρακάτω με την οικονομία, όπου λέει τα επαγγέλματα της κρίσης. Νέες δουλειές για φοροτεχνικούς, λογιστές, ενεργειακούς επιθεωρητές, ορκωτούς εκτιμητές και άλλους. Άνοιξαν τα χαράσκια και οι φόροι που επιβλήθηκαν σοριδών την τελευταία τριετία. Συνολικά, 14 επαγγέλματα γνώρισαν άνθηση μέσα στην κρίση και αριθμούν σήμερα περισσότερους εργαζομένους από όσους το 2011. Τα στοιχεία είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μπορεί κανείς να διαβάσει στην σελίδα 51. Στην εφημερίδα των συντακτών.
Αυτά λοιπόν και τα νέα από την εφημερίδα των συντακτών. Περνάμε τώρα να δούμε τα νέα από την ελευθεροτυπία, όπου βλέπουμε από το 2015 αλλάζει και ο υπολογισμός της σύνταξης. Οι 12.1 αλλαγές στα όρια της ηλικίας. Ακόμη 8.606 προσλήψεις σε Δήμους και Υπουργείο Πολιτισμού. 12 λοιπόν σημεία αλλαγές επηρεάζουν τη συνταξιοδότηση από τον περασμένο χρόνο, με εξαίρεση όσους συμπληρώνουν με την αναγνώριση ή χωρίς αυτή δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το 2012. Οπότε και μπορούν να βγουν στη σύνταξη μέχρι και 15 χρόνια νωρίτερα. Από την 1η-1η λοιπόν του 2015 θα προσθεθεί η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της κύριας σύνταξης, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο και σε οριζόντια 12ετία η κύρια σύνταξη σχεδόν σε όλα τα ταμεία να αποτελεί το 48 έως και 50% των συντάξιμων αποδοχών, με το κράτος να εγγυάται την καταβολή των 360 ευρώ. Ειδικό ένθετο οχτασέλιδο υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα σήμερα στην ελευθεροτυπία. Ακριβώς από πάνω διαβάζουμε για την κυρία Σαμπιχά, όπου λέει να μην ρίχνουν λάσπη σε μια Ελληνίδα Ρωμά. Η Σαμπιχά Σουλεϊμάν, η ακτιβίστρια Ρωμά από το δροσερό Κοζάνης, εξηγεί γιατί η δράση της ενοχλεί σφοδρά το τουρκικό προξενείο στην Ξάνθη, τα στελέχη της μειονότητας που αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι, αλλά και τα μέλη των οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή. Διαχωρίζει τη θέση της από το συμπαγές τουρκικό πράγμα και αυτοπροσδιορίζεται ως Ελληνίδα Ρωμά. Οι λίγοι που με πολέμησαν θα διαπιστώσουν σύντομα ότι έκαναν λάθος, λέει η κυρία Σαμπιχά, δημοσιογράφο της στην ελευθεροτυπία. Συνεχίζουμε κάτω-κάτω, βλέπουμε φωτογραφία του Ομπάμα και του Πούτιν, όπου γράφει «Ομπάμα κατά Πούτιν, όσο η Ρωσία αποσταθεροποιεί την Ουκρανία, τόσο θα εντείνονται και οι κυρώσεις εις βάρος της», δήλωσε από τη Μαλαισία ο Μπαράκ Ομπάμα. «Οι κυρώσεις θα πλήττουν εταιρείες και πρόσωπα που πρόσκειται στον πρόεδρο Πούτιν, καθώς και την αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας». Θρίλερ με την ομοιρία 7 στρατιωτικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ στην Ανατολική Ουκρανία, όπου παραμένει σε εξέλιξη η αντιτρομοκρατική επιχείρηση του Κιέβου. Δεξιά ερχόμαστε πάλι στα δικά μας και βλέπουμε την κυρία Μπακογιάννη, όπου γράφει τίτλο «Η Ντόρα ανάβει φωτιές στο Σαμαρά». Μικρό ακόμα η Νέα Δημοκρατία λοιπόν. 20 μέρες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, το αποτέλεσμα των οποίων θα καθορίσει και τις πολιτικές εξελίξεις, η Ντόρα Μπακογιάννη ανέβει νέες φωτιές στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μικρό κόμμα. Ένα μικρότερο κόμμα από τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη που γνώρισα εγώ. Και στα άλλα κόμματα όμως, οι εσωτερικές εξελίξεις που βλέπουν την επόμενη των εκλογών είναι μεγάλες. Στον ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί το ευρωψηφοδέλτιο να διχάζει και γίνονται ορατές όσο ποτέ οι διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου προκαλεί ταραχή για τη ΔΙΜΑΡ. Οι ευρωεκλογές είναι η μάχη της επιβίωσής της. Εντάσεις λοιπόν στα εσωτερικά των κομμάτων. Στην αριστερή στήλη βλέπουμε τα νέα μέτρα των 7,7 δις ευρώ. Είναι εδώ. Το Υπουργείο Οικονομικών επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαψεύσει σχεδόν το σύνολο του εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου αναφορικά με το δημοσιονομικό κενό την τριετία 2015-2017. Ύψους το κενό 7,7 δις ευρώ που αναφέρει στην έκθεσή της η Κομισιόν. Συνεχίζουμε παρακάτω, βλέπουμε για το κύπελο Λάβας. Και θα περάσουμε τώρα στην Δημοκρατία, όπου βλέπουμε γιατί φτιάχνουν τα καταφύγια. Χώροι προστασίας του πληθυσμού σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος βλέπουμε λοιπόν, έχοντας μία φωτογραφία προφανώς από κάποιο καταφύγιο, γράφει για ακραία καιρικά και φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές επιθέσεις, πυρκαγιές και καταστροφικές απειλές από πόλεμο βλέπουμε λοιπόν. Σχετικά με τα καταφύγια, ενώ παραπάνω βλέπουμε, λέει αλήθεια ο Γερμανός, τι δήλωσε ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Επιμελητηρίων, ότι του ζήτησε ο Σαμαράς να πει στη Μέρκελ. Συνεχίζουμε παρακάτω, βλέπουμε κάτι πίνου στα ανόγια, γράφει ο τίτλος, υποδέχτηκαν με καμπάνες τον κύριο Παπανδρέου. Ακριβώς δίπλα βλέπουμε την αφιέρωμα πάλι στη νίκη του ΠΑΟΚ, ενώ αριστερά βλέπουμε την
ενός κακού μοίρια έπονται στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου γράφει η εμπλοκή με τον συνταγματολόγο Ηλία Νικολόπουλο για την Ευρωλίστα και η προσπάθεια εξισορρόπησης με πατριωτικές υποψηφιότητες. Παρακάτω συνεχίζουμε, έγκυρες πηγές η επαναστατική αποδόμηση των θέσεων του Λαφαζάνη. Τι αναφέρεται στην προκήρυξη του επαναστατικού αγώνα για το εθνικό νόμισμα και τι για την στάση πληρωμών. Παρακάτω βλέπουμε για την προκήρυξη των στρατιωτικών σχολών, ενώ την έρευνα ΣΟΚ του 414 του ΣΥΓΜΑΝΗ απογοητευμένη γράφει οι αξιωματικοί οπλίτες από τη ζωή τους. Συμμετείχαν 866 στελέχη και έφεδροι του στρατού Ξηράς το τελευταίο δίμηνο του τραυματικού 2012. Ωραία, ενώ συνεχίζουμε με ένα νέο από το ΣΔΟΕ, όπου αναζητεί τώρα να βρει τα διαδικτυακά ψώνια, δηλαδή τις αγορές που γίνονται μέσω του διαδικτύου, για να δει τι ξοδεύουμε ακόμα και στο ίντερνετ. Περνάμε τώρα στην αυτεμπορική, όπου βλέπουμε σε 20% καταρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα. Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές, μπορεί να δει κανείς σήμερα στην αυτεμπορική. Γράφει λοιπόν πως απέχει εναρμόνιση στις χώρες της Ευρώπης. Την 8η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης καταλαμβάνει η Ελλάδα στη φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, με το φορολογικό συντελεστή να διαμορφώνεται στο 26%, δηλαδή περίπου 2 μονάδες πάνω από το μέσο όρο 24,1% των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία της KPMG, τα κράτη-μέλη της Νομισματικής Ένωσης βρίσκονται ακόμη πολύ μακριά από την εναρμόνιση των φορολογικών τους πολιτικών, με τις επιχειρήσεις σε Μάλτα, Βέλγιο, Ιταλία και Γαλλία να έρχονται αντιμέτωπες με μέσο συντελεστή άνω του 30%, την ώρα που στην Κύπρο και στην Ιρλανδία απολαμβάνουν συντελεστή 12,5%. Δίπλα βλέπουμε για το Υπουργείο Οικονομικών, όπου λέει δήλωση υπεραξίας σε κάθε μεταβίβαση. Υποχρεωτική καθίσταται πλέον η υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας, το ε41 αναφέρεται, κατά την μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει υπεραξία ή αυτή είναι αρνητική. Συνεχίζουμε παρακάτω και βλέπουμε για ότι άνοιξε η αγορά των εταιρικών ομολόγων. Άνοιξε λοιπόν και όπως όλα δείχνουν θα διερευνηθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες ο κύκλος εκδόσεων εταιρικών ομολόγων από εισηγμένες και όχι μόνο εταιρείες σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από εκπροσώπους της αγοράς ως ιδανική. Για την LNG στην ακτιοπλοεία βλέπουμε πρός ολοταχώς βαδίζει λοιπόν η χώρα μας στην κατεύθυνση να είναι μία από τις πρώτες στην Ευρώπη που θα εφεδιάζουν τα πλοία της ακτιοπλοείας της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Δίπλα βλέπουμε τη μηνιαία έκτακτη εισφορά για όλους. Τακτική λοιπόν παρακράτηση σε όλα τα εισοδήματα. Ενώ για την Τρενοσέ λέει πως η εταιρεία Sony θα πάρει τον ίδιο σιδηρόδρομο με την HP, τη ΣΤΕ και τη Huawei. Αριστερά βλέπουμε το ένθετο για την αγορά στελεχών επιχειρήσεων. Ενώ για την ένδυση και την υπόδηση, επιχειρηματικές κόντρες και βελτίωση κατανάλωσης. Ένα ντόμινο λοιπόν επιχειρηματικών κινήσεων, οθεί ο ισχυρός ανταγωνισμός στις εταιρείες ένδυσης, καθώς έπειτα από σφοδρή εξαετή κρίση, κατά την οποία ο κλάδος έχασε πάνω από το 50% του δυναμικού του, οι κόντρες αναπτύσσονται σε πολλά επίπεδα. Οι πολυεθνικές έρχονται σε ανταγωνισμό με τις ελληνικές επιχειρήσεις, πολυεθνικές υπάρχει ωστόσο ανταγωνισμός και μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων, καταστήματα, ανταγωνισμός υπάρχει και στα καταστήματα των εμπορικών κέντρων και στα συνοικιακά και τόσο στην προσιτή μόδα όσο και στα πιο επώνυμα ρούχα, με τις προβλέψεις να θέλουν λοιπόν θετικό ταμείο στο τέλος του 2014. Οπότε κόντρες λοιπόν και στον επιχειρηματικό τομέα. Περνάμε τώρα στην Εσπρέσο, όπου βλέπουμε πάνω-πάνω, έχει αφιέρωμα, γράφει πάνω-πάνω, τραγωδία σε παιδότοπο, νεκρός 13χρονος, τραυματίστηκε σοβαρά και η αδερφή του. Αυτό το νέο λοιπόν για τον τραυματισμό και το θάνατο από τα συγκεκριμένα αδέρφια στο Λούνα Πάρκ, μπορεί να δει κανείς στη σελίδα 6 σήμερα στην Εσπρέσο. Είδαμε λοιπόν τις πολιτικές εφημερίδες, περνάμε τώρα να δούμε και τα αθλητικά νέα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Βλέπουμε λοιπόν στη Sport Day σήμερα και τώρα Σεντόνι γράφει ποιος αμφιβάλλει πως αυτός ο Παναθηναϊκός είναι πανέτοιμος να γυρίσει στα αστέρια. Πλάνο κούπας, το ένστικτο, οι οδηγίες και το κουουτσάρισμα του Αναστασίου βλέπουμε.
αποκάλυψη ταμπών των παικτών ανάλογα με τα έσοδα από Europa League ή Champions League. Κύματα βλέπουμε αυτοπεποίθηση στους πράσινους και αισιοδοξία στον κόσμο τους μετά την πανηγυρική κατάκτηση του τρόπαιου και τη μεγαλειώδης εμφάνιση που ήρθε την καλύτερη στιγμή. Η Sport Day εστιάζει στον κυπελούχο Ελλάδας που τρέχει με χίλια για το Champions League. Ωστόσο, πλάνο υγείας υπάρχει και για τον Αλαφούζο και Νταμπίζα, Σαβοράκο και οι αφανείς εργάτες βλέπουμε. Ενώ συνεχίζουμε παρακάτω με τον Ολυμπιακό που γράφει όλα δικά του. Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός με 3-1 νίκες στην ΑΕΚ, έκανε ντάμπλ στο Βόλιο γυναικών. Το πήρε αίτητο στο Πόλο Ανδρών σκουπίζοντας τη Βουλιαγμένη. Ο Μαρινάκης δηλώνει πως είναι γεννημένος νικητής ο Ολυμπιακός. Αυτά τα νέα από τη Sport Day. Να περάσουμε τώρα στην Goal News. Όπου βλέπουμε ο King Berg στο πάνθεον των μεγάλων του Τριφυλιού. Σε έχουν δοξάσει γράφει. Κλειδί λοιπόν για Μάρκους και Ζωζεφίν και ο ΠΑΟ θωρακίζει το πλάνο. Πώς σχεδιάζουν το μέλλον τους οι πράσινοι, η απόλυτη προστασία του project της ποδοσφαιρικής λογικής. Τρελό γλέντι διαβάζουμε παρακάτω και Show Zeka, η πορεία των 298 ημερών και τα 5 μότο του Αναστασίου. Ορθάνυχτος, ο ευρωπαϊκός του δρόμος, ιδού και η αντίπαλή του. Βλέπουμε. Φυσικά πάνω δεξιά έχει φωτογραφία του κυπελούχου Ελλάδας. Και συνεχίζουμε τώρα με το φως των σπορ, όπου βλέπουμε τα χαλκέντερα κορίτσια του θρύλου με την αχτύπητη μαγιά τους, μάθησαν την ΑΕΚ 3-0 και έκαναν πάλι το ντάμπλ. Έχει λοιπόν μια μεγάλη φωτογραφία σήμερα, αφιερωμένα στα κορίτσια του Βόλεϊ, όπου γράφει «Πανζουρλισμός με τον Γιάννη Νικολάκη να κρατάει το τρόπαιο». Ενώ συνεχίζουμε στο φως το σπορ, ανίκητος είναι πρωταθλητής, Ολυμπιακός, με 11-6 στην Βουλιαγμένη και τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος που κατέκτησε τον 21ο τίτλο της ιστορίας του στο Πόλο όμως αυτή τη φορά. Και γενικά ουσιαστικά οι περισσότερες φωτογραφίες είναι αφιερωμένες στο Βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού και στη νίκη τους. Περνάμε τώρα στην πράσινη, όπου γράφει «Γενιά πρωταθλητών». Το κύπελο ήταν μόνο η αρχή. Αποκάλυψη, αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός χορός των πιτσιρικάδων, το ΆΚΑ, και δείχνει μια φωτογραφία με μικρότερους ηλικιακά ανθρώπους που πανηγυρίζουν για την νίκη. Τα χρυσά παιδιά βλέπουμε δίπλα του Τριφυλιού από κυπελούχη 2014 θα γίνουν συλλέκτες τίτλων. Η ακόριστη δίψα και οι επόμενες κινήσεις Αναστασίου και διοίκησης που θωρακίζουν τον νεανικό κορμό. Οι 5 εντολές. Τι έγραψε ο Αναστασίου στον πίνακα πριν από τον τελικό και πώς έφτιαξε τους παίχτες του. Το κύπελο, το καπέλο στον προπονητή του Παναθηναϊκού βγάζουν Τσόλης και Μάτζιος. Μια σούπερ πανηγυρική έκδοση με 14 σελίδες για την Κούπα του 2014. Διαβάζουμε. Μπορεί να βρει κανείς σήμερα στην πράσινη. Το έκαψαν Έλληνες και ξένοι ωστόσο. Το τρικούβερ το γλέντι σε νυχτερινό κέντρο σε τρεις πλούσιες σελίδες. Ενώ αριστερά βλέπουμε τις δηλώσεις αποκλειστικά στην πράσινη του Πράνιτς που λέει «Του χρόνου τα θέλω όλα». Ο Σίντελφεντ γράφει πως μας έγραψε ιστορία, ενώ ο Νάνο αφιερωμένο στον κόσμο. Πάνω-πάνω βλέπουμε βασιλιά της Αθήνας, διεθνή ύμνη για τον Μάρκους Μπέργκ, βασικό στη Σουηδία, η απέτηση των συμπατριωτών του. Τα φοβερά ρεκόρ του πράσινου κίλερ λοιπόν. Να περάσουμε όμως τώρα να δούμε και την ώρα των σπορ. Όπου γράφει η ΑΕΚ τελείωσε χθες τη φετινή περίεργη σεζόν με την μαθηματική εξασφάλιση της ανόδου και ατενίζει ήδη το λαμπρόν της μέλλον. Τέλος η ΓΑΜΑ Εθνική δείχνει, ρίχνοντας ένα χ στο τίτλο ΓΑΜΑ Εθνική, διαγράφεται η Β' Εθνική στα γρήγορα και Σούπερ Λίγκα και κούπες στην Αγία Σοφιά ερχόμαστε. Ατμόσφαιρα ποδοσφαιρικής γιορτής στη Ριζούπολη και χειροκροτήματα στο τέλος από 10.000 ενωσίτες παρά τις κακές καιρικές συνθήκες. Αρκετά καλή η ένωση χθες, μπορούσε περισσότερα γκολ στο 2-0 με την Κηφισιά. Ενώ παρακάτω βλέπουμε, κεντράρισε Τζάνκο Λάζοβιτς, ο 31χρονος διεθνής Σέρβος, επιθετικός της Παρτιζάν. Βασικός στόχος είναι για τους παίκτες που είδε ο Λίμπε. Ενώ οριστικό ξύλωμα βλέπουμε κάτω-κάτω δεξιά στην Ιτοπάθεια. Δύο σερή αποτυχημένου σεζόν για τη γενική ομάδα βόλεϊ, χάρισε ξανά για πλάκα τον ντάμπλ στον Ολυμπιακό. Στον πρωταθλητή τώρα περνάμε. Όπου βλέπουμε οι κούπες είναι ατελείωτες, τρελό μεθύσι. Βλέπουμε
Κρατά, ενώ συνεχίζουμε παρακάτω. Ο Thriller διέλυσε 3-0 την ΑΕΚ και σήκωσε το 10ο κύπελο φέτος. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη που δίνει ο Ολυμπιακός. Τραγουδούν τα κορίτσια. Κούπας και στο Πόλο, λοιπόν. Ενώ δεξιά βλέπουμε μεταγραφές. Φάκελος Μουντιάλ. Ποιους θα κοιτάξει ο Μίτσελ. Συνεχίζουμε με το Γαύρο τώρα. Όπου βλέπουμε Πολυβόλο Πουλίδο γράφει, ο Μεξικανός έκλεισε τη σεζόν με 29 γκολ. Φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον 23χρονο στράικερ, αναζητώντας μεταγραφές μοντέλου Μυραλάς. Ενωμένη πάνω-πάνω βλέπουμε η οικογένεια του Ολυμπιακού πάντα στην κορυφή. Οι γυναικάρες του Θρύλου ισοπαίδωσαν την ΑΕΚ με 3-0 και κράτησαν το πρωτάθλημα στον Πειραιά. Δεύτερο σερι ντάμπλ για ακόμα μια κόκκινη αυτοκρατορία. Τρέλα από 2.000 γαύρους, ο ερασιτέχνης ανήκει στην 7. Πρωτάθλημα δεν παίρνεται ποτέ πουθενά. Στο Πόλο επίσης είχαμε και κοινίκη. Στον Ολυμπιακό υπάρχει μόνο θρύλος, λέει. Οι παίκτες του θρύλου έπνιξαν τη Βουλιαγμένη και πήραν το 28ο πρωτάθλημα και 18ο σε 23 χρόνια. Ενώ παρακάτω βλέπουμε την πρόταση για Κάμπελ, την έκανε ο Ολυμπιακός στην Arsenal και αφορά την εναλλακτική του δανεισμού του για την επόμενη σεζόν. Ζήτησε απάντηση εντός της εβδομάδας. Αυτά τα νέα και από το Γαύρο. Περνάμε τώρα στην Live Sport, όπου βλέπουμε Μάρκους ο Παγκόσμιος γράφει σήμερα στην Live Sport. Συνεχίζει η Μπεργκμανία στο τριφύλι, ενώ οι κατάσκοποι συνοστίζονται για τον τρομερό Σουηδό. Από τι θα εξαρτηθεί η παραμονή του τρελού Killer, καθώς και άλλα 6 καυτά πράσινα ερωτήματα στα οποία απαντάει live. Όλο το παρασκήνιο από το γλέντι στο Ποσειδόνιο, η εκπληκτική Δήμητρα, το σόου του Ζέκα, η απορία του Ρούτερ, γιατί έχετε λουλούδια στα τραπέζια και πλούσιο φωτορεπορτάζ. Πάνω-πάνω δεξιά βλέπουμε τις 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωτοθλήματος που έρχεται. Η ΑΕΚ νίκησε με 2-0 την Κηφισιά, εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδό της στη Football League και έκανε έτσι το πρώτο βήμα για την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια. Τζανετόπουλος και Ντάγκολ, η σκόρερ, το ένα το πέναλτι σε 14 εκτελέσεις έχασε ο δικέφαλος, ενώ ο Μελισανίδης δηλώνει: «Σας ευχαριστούμε όλους και συνεχίζουμε». Και τέλος και το νέο από τον Ολυμπιακό για την νίκη των κοριτσιών στο βόλεϊ. Όλα κόκκινα λοιπόν. Δεύτερο σερι ντάμπλ από τα κορίτσια του θρύλου στο βόλεϊ. 3-1 νίκη στην ΑΕΚ. Παρουσία Μαρινάκη που έταξε πριν και μεγάλη μεταγραφή. Τον 28ο τίτλο του στο Πόλο πανηγύρισαν οι άνδρες βουλιάζοντας τη Βουλιαγμένη με 3-0. Ενώ κατέκτησαν το πρωτάθλημα και οι νέες γυναίκες των Ερυθρολεύκων στο Πόλο. Άρωμα, Premier League, παλεύουν να κρατήσουν τον Κάμπελ. Συνεχίζουμε στο λιμάνι και παράλληλα εξετάζουν τις περιπτώσεις του Σούσο και το Μίνς στον Ρέντι ο πατέρας του. Αισιοδοξία για Μαρκάνο και σε καλό δρόμο του Έντιγκαν. Είδαμε τα νέα τώρα και από τις αθλητικές εφημερίδες. Να περάσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι τώρα η ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoogla.gr. Βλέπουμε λοιπόν στο πρώτο πρωτοσέλιδο απαξιώνουν τα ακίνητα. Σε ομοίρια χιλιάδες ιδιοκτήτες. Λόγω του αλαλούμ που επικράτησε με τον φόρο υπεραξίας. Περνάμε τώρα στο δεύτερο πρωτοσέλιδο, όπου βλέπουμε το παιχνίδι θανάτου σε Λούνα Πάρκ, με νεκρό έναν 13χρονο αγοράκι. Στο ελληνικό, στην εντατική ωστόσο, συνεχίζει να νοσηλεύεται η 9χρονη αδερφή του. Βίντεο και φωτογραφίες μπορεί να βρει κανείς στο zoogla.gr για το συγκεκριμένο περιστατικό. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και 2 υπάλληλοι. Συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος στην κάμερα. Περνάμε τώρα όμως να δούμε και το επόμενο πρωτοσέλιδο, το οποίο αφορά τις διεθνείς εξελίξεις για την Νότια Κορέα, όπου γράφει την στιγμή της τραγωδίας, φωτογραφίες ντοκουμέντο μέσα από το νοτιοκορεάτικο πλοίο λίγο πριν βυθιστεί. Εικόνες σοκ από την ναυτική τραγωδία. Αυτά τα πρωτοσέλιδα, καθώς και άλλα πολλά, μπορείτε να δείτε και εσείς στο zoogla.gr. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr, η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και πάμε τώρα να δούμε μερικές ειδήσεις από την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε να δούμε με πρώτη είδηση το θέμα που κυριάρχησε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και αναφερόμαστε φυσικά στην νίκη του Παναθηναϊκού, ο οποίος τον πήρε το τελικό κυπέλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟ, κατακτώντας με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο το 18ο τρόπαιο της ιστορίας του στη συγκεκριμένη οργάνωση και το πρώτο μετά το 2010. Ωστόσο όμως οι μικροεντάσεις δεν έλειψαν στο ΆΚΑ, όπου πριν την έναρξη του μάτς μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων έγινε ανταλλαγή φωτοβολίδων. Η κατάσταση όμως δεν ξέφυγε από τον έλεγχο. Να δούμε μερικά αποσπάσματα από τον αγώνα που μας πέρασε. Και σίγουρα ξέρετε πάρα πολλές καρδιές σε αυτήν την ομάδα, η οποία ξεκίνησε με πάρα πολλά προβλήματα στην αρχή της σεζόν και κατάφερε και φτιάξει μια πάρα πολύ καλή και δεμένη ομάδα, η οποία κατέστησε όπως όλοι πριν βγήκε από τον κύπελο. Και συγχαρητήρια βέβαια και σε όλο τον κόσμο και των δύο ομάδων που κατάφερε να στρατιώσουν τον περιστάσιο αυτή τη φορά. Συνέβη κάτι το απίθανο για την φετινή χρονιά. Δεν περιμέναμε πραγματικά ο Παναθηναϊκός να φτάσει σε τέτοια επίπεδα, όχι μόνο με την κατάκτηση του σημερινού κυπέλου, την πανάξια κατάκτηση, αλλά κυρίως με την πολύ καλή σταθερή πορεία που είχε, ιδιαίτερα στο δεύτερο γύρο, με αποκορύφωμα τον αγώνα που είχε με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, που στην ουσία απέτρεψε το αίτητο πρωτάθλημα που είχε ο Παναθηναϊκός για να μην σπάσει αυτό το ρεκόρ που είχε. Σήμερα όμως θέλω να κάνω ειδική μνήμα στον πολύ μεγάλο σεντερφόρο που ακούει το όνομα Μπέρκ, επειδή και εγώ έτυχε να παίξω μερικές εβδομάδες σε αυτή τη θέση, να βάλω και εγώ μερικά γκολ. Ήθελα να το εκφράσω την ευαρέσκειά μου, γιατί είναι ο άνθρωπος που ομορφαίνει το ποδόσφαιρο, χαίρεσαι να τον βλέπεις και είναι πολύ μεγάλη τιμή που παίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτός ο ποδοσφαιριστής. Συγχαρητήρια ιδιαιτέρως στον Μπέρκ, αλλά βεβαίως σε όλη την ομάδα. Σε όλο το team που ήταν γύρω από την ομάδα, γιατί για να φτάσει εκεί πέρα δεν είναι και εύκολο πράγμα. Αυτά, να είστε καλά. Δικαίωση του ποδοσφαίρου, διότι οι 22 παίκτες ετοίμησαν το τελικό. Πάω και ήταν λίγο άτυχος, έπαιξαν όμως με πάθος, χωρίς έκτροπα μέσα στο γήπεδο. Διαφήμισαν το ποδόσφαιρο και αυτό αξίζει συγχαρητήρια και στους 22. Αν επιτρέπετε, σας βλέπω συγκινημένο. Όσο και να είναι, η χαρά είναι μεγάλη λόγω της νίκης. Κύριε Βαρκογιάννη, σηματοδοτεί την ένταρξη μιας νέας εποχής για τον Παναθηναϊκό, το να επιστρέψει στους τίτλους? Αυτό δεν μπορώ να το πω. Πάντως το ποδόσφαιρο βγήκε κερδισμένο σήμερα, πιστεύω.
Ευχαριστούμε πολύ. Μετά από την προηγούμενη αγωνιστική τη δυσφήμιση, σήμερα ήρθε η διαφήμιση. Ας ελπίσουμε να είναι η αρχή, τα 20, τα 90 λεπτά να είναι διαφήμιση για το ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων φέρθηκαν μέσα στα όρια τα επιτρεπτά. Καλά. Ο κύριος Ζήσης Βρίζας, ο οποίος ήταν στο ίδιο πούλμαν της αποστολής, συνόδευσε την ομάδα και πάνε όλοι μαζί στα αποδυτήρια πριν προσέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από την ΑΦΕ. Αυτά λοιπόν έγιναν το Σάββατο στο ΆΚΑ. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, όπου θερμή υποδοχή εκεί επιφύλασαν στον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου οι κάτοικοι των Ανογείων. Πρόεδρε, βγες μπροστά και πάρε το τιμόνι και μη φοβάσαι τίποτα και εμείς είμαστε εδώ, του έλεγαν οι κάτοικοι, ενώ δεν παρέλειψαν να τους φίξουν και το χέρι. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Καλό νωρίς το πρόεδρε, ήταν γεγονός δυνατός, όλα καλά. Κάτσε.
Κάθεσε λίγο και μετά πάρει. Κάτσε να πάρει στο τυρό. Εδώ ο πρόεδρος είναι το θυμόμενο πρόσωπο σήμερα. Απλά το καλύτερο είναι ο Παπαγιάννης. Τα σπίτια οι δρόμοι και μείνανε τρία δωμάτια από εννιά. Και μου βάνουν και φόρητα κάθε μέρα. Πεζοδρόμοι αλήθεια που έχετε. Σε μένα έπρεπε να βάνουν φόρητα. Εδώ είναι μουσείο. Αυτό είναι μουσείο. Αυτό... Μουσείο το έχω εγώ κάνει. Να είστε καλά. Ναι, ήρθατε και φάγαμε στο σπίτι. Και στην Πάτμο συναντηθήκαμε. Λοιπόν, είμαστε καλά και χαίρομαι. Είμαι με τον Βαγγέλη, είμαστε πάντα καλά. Ναι, ναι. Σεβασμιότατε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, κυρίες και κύριοι, τιμή μου που πήρα η πρόσκληση να παραβρεθώ σε αυτή την εκδήλωση που συμβολίζει μια παράδοση μεγάλη της Κρήτης, ενός ανθρώπου που όχι μόνο τίμησε τις αξίες για την ελευθερία και την απελευθέρωση της χώρας και που οπωσδήποτε μας εμπνέει να συνεχίσουμε απέναντι σε άλλες μορφές εξάρτησης, που σήμερα βέβαια δεν είναι ένας ξένος κατακτητής, αλλά είναι η αδυναμία της χώρας μας μετά από χρόνια να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, τη δικιά μας παραγωγή, τις δικές μας δυνατότητες. Και ο ελληνικός λαός έχει τεράστιες δυνατότητες, έχει τεράστιες προοπτικές, αν πιστέψουμε στον εαυτό μας. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα. Θα παραμείνουμε στην Κρήτη. Αυτή τη φορά όμως θα δούμε ένα θέμα που αφορά τη δημόσια υγεία. Άμεσος κίνδυνος για την δημόσια υγεία και τα αποθέματα μονάδων αίματος στα νοσοκομεία αποτελεί το γεγονός ότι περίπου 15 ημέρες δεν υπάρχουν οδηγία ασθενοφόρων, καθώς έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα με αποτέλεσμα η κινητή μονάδα του Βενιζέλιου νοσοκομείου να βρίσκεται ακινητοποιημένη. Όλα μάλιστα αυτό το διάστημα, όπως εξήγησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Βενιζέλιου Νοσοκομείου, κ. Γιώργος Ζουμάκης, εκατοντάδες φιάλες αίματος χάθηκαν, ενώ όσες αιματοληψίες ήταν κατορθωτό να γίνουν, πραγματοποιήθηκαν με τρόπους και μέσα προηγούμενων δεκαετιών, πράγμα το οποίο είναι αδιανόητο. Να δούμε όμως τις δηλώσεις του.
άμεσος είναι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και τα αποθέματα μονάδων αίματος, στον οποίο βάζει το Υπουργείο Υγείας με απόφαση του τα νοσοκομεία, που εδώ και 15 περίπου μέρες δεν έχουν οδηγούς ασθενοφόρων, αφού έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Αποτέλεσμα αυτού, όλο αυτό το διάστημα η κινητή μονάδα του Βενιζέλιου νοσοκομείου να είναι ακινητοποιημένη και αδύνατο να κάνει οποιαδήποτε αιμοληψία. Με μια απλή έρευνα που κάναμε από το κέντρο αιμοδοσίας, πρέπει να χαθήκαν τουλάχιστον 300 φιάλες αίματος. Το διάστημα που ήταν η ιστορία της διαθεσιμότητας και τα σχετικά όλα αυτά που είχε διατάξει ο κύριος υπουργός μας. Στο διάστημα αυτών των ημερών, όπως εξήγησε ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου, εκατοντάδες φιάλες αίματος χάθηκαν και όσες αιμοληψίες μπόρεσαν να γίνουν, έγιναν με μέσα των προηγούμενων δεκαετιών. Καταλαβαίνετε ότι για να κάνει μια μεγάλη εξόρμηση, π.χ. στη Σιτία ή σε κάποιο μακρινότερο μέρος, πρέπει να υπάρχει την κινητή μονάδα της αιμοληψίας εδώ του νοσοκομείου, γιατί υπάρχει μέσα ψυγείο που μπορεί να διατηρήσει τα αίματα. Δεν γίνεται να γυρίσουμε πίσω 10-15 χρόνια με τα ψυγιάκια και να κάνουμε αυτές τις αιμοληψίες. Ειδικά το αμάξι που μου λέτε για το Βενιζέλιο έχει λήξει το θέμα, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος οδηγός ήταν στην ειδική κατηγορία που είχε διαθεσιμότητα μόνο 15 μέρες και όχι 30 μέρες όπως είναι οι άλλοι. Άρα ο συγκεκριμένος οδηγός έχει λήξει ήδη η διαθεσιμότητά του και είναι στα καθήκοντά του. Δεν επέστρεψε στον τόπο του. Διαβεβαιώστε τον κύριο Γρηγοράκη ότι γύρισε, εγώ δεν τον είδα και σήμερα. Και περιμένουμε να υπόσχεται τον κύριο Γρηγοράκη να γίνει το συντομότερο δυνατό, γιατί θα χάσουμε και άλλες φιάλες αίμα έτσι που πάει η δουλειά. Το θέμα αποκτά τραγικές διαστάσεις στην Κρήτη, που έχει τεράστιες ανάγκες για φιάλες αίματος, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, με απόδειξη και τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις για αιμοδοσία ανατακτά χρονικά διαστήματα. Οι ανάγκες είναι σχεδόν σταθερές, πάντα υπάρχουν. Δεν γνωρίζουν ούτε γιορτές ούτε αργίες. Να σοβαρευτούν και να μην παίζουν με την υγεία των πολιτών, κάλεσε το Υπουργείο ο Σύλλογος Εργαζομένων του Βενιζελίου, διατυπώνοντας παράλληλα την αγωνία αν θα επαληθευτούν οι προθέσεις να επιστρέψουν κανονικά στα καθήκοντά τους οι οδηγοί ασθενοφόρων μετά την 8η Μαΐου που λύγει η διαθεσιμότητα. Το μήνυμα μας είναι να είναι βεβαίως πιο προσεκτικοί από το Υπουργείο όταν θα κάνουν τέτοιες κινήσεις, γιατί δεν παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων, πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν υπήρχε λόγος να γίνει όλη αυτή η αναστάτωση στους οδηγούς, αφού λένε και υπόσχονται ότι θα γυρίσουν ξανά πίσω. Ο Κοτσόλης στο κέντρο της άμυνας, Σίλτενφελντ, Κουτρουμπής, αριστερά ο Νάνο, δεξιά ο Τριανταφυλόπουλος, Μπράνιτς, Μέντες ως αμυντικά. Στα Τρίκαλα θα πάμε τώρα, όπου εκεί βρέθηκε ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Ελιάς, Παντελής Καψής. Βρέθηκε στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας. Εκεί όμως συνάντησε τους απολυμμένους της ΕΡΤ, οι οποίοι υποστηριζόμενοι από τρικαλινούς πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο Τρικάλων για να αποδοκιμάσουν τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Η Ελιά είναι εδώ, με τσιγάρι χωρικό. Η Ελιά είναι εδώ, με τσιγάρι χωρικό. Η Ελιά είναι εδώ, με τσιγάρι χωρικό. Δεν καταλαβαίνει Σαμαράς, το μέλλον μας ανήκει στον κόσμο της δουλειάς. Δεν θα μας πεθάνουν, μένει Σαμαράς, το μέλλον μας ανήκει στον κόσμο της δουλειάς. Ρίχτε, ρίχτε, πάμε, πάμε. Καψής, Ελιά, με βγαίνει βασιλιά. Καψής, Ελιά, με βγαίνει βασιλιά. Καψής, Ελιά, με βγαίνει βασιλιά. Καψής. Κάτω η Χούντα του Πασόκ! Κάτω η Χούντα του Πασόκ! Αγωγή! Αγώνα! Ρήξη! Ανάπτωση! Η ιστορία γράφεται με άνοιγμα! Μπαίνει Σαμαράς! Το μέλλον μας ανήκει στον κόσμο της δουλειάς! Πασόκ! Και νέα δημοκρατία! Λιτότητα ενεργεία, τρομοκρατία. Είναι εδώ, με τσιγάρι χωρικό. 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 Να μην σκοτώσουμε τον κόσμο. 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 Να μην σκοτώσουμε τον κόσμο.
τα Είναι προσθέσει μεθοδισμού. Με τα μάτια, με τα μάτια περνάει 4 χρόνια. Με τα μάτια, μην μιλάτε μαζί μου. Αυτό είναι ο λάθος. Μπορείς να κάνετε διάβολο με τον κύριο Χάρη. Έτσι. Σας παρακαλείστε. Με την αστυνομία δίπλα. Χάρη. Με την πρώτη, αυτός είσαι. Αυτός είσαι. Βασοκράτη, εμπασοκράτη. Και είμαστε και της Νέας Δημοκρατίας. Να πεις για τον Σαμαρά αυτό που είπες χθες. Να τα πεις. Να τα πεις για αυτό και τον Σαμαρά που είπες χθες. Πες το λοιπόν Σαμαρά. Τι έχεις να το να το πεις. Ποιος δέχεται το για το σημερινό κατάστημα. Γι' αυτό πιστεύω. Υποσχέθηκε σε ότι μέχρι το Μάρτιο θα έχουμε έρθει. Πού είναι η έρθει. Πού είναι η έρθει. Μην πιάνεις μπροστά, ε! Λάχος! Λάχος, μπροστά, ρε! Μην πιάνεις μπροστά, ρε! Όπως θα είσαι πού είναι! Πού είναι, γιατί! Γιατί σήμερα είσαι εδώ και είσαι υποψήφιος και δεν είσαι εκεί στη θέση σου! Γιατί δεν πάτε στη θέση σου! Άφησε δηλαδή όλα αυτά τα κανάλια για να δουλεύουν και να εκμεταλλευτούν όλα αυτά τα πράγματα και εσύ σηκώθηκε σκέφτη! Γιέντα! Γιατί εδώ! Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα συνεχίσουμε με διεθνείς εξελίξεις. Θα πάμε στην Ουκρανία, όπου εκεί ανταλλαγή κρατουμένων προτείνουν οι αυτονομιστές. Έτοιμοι να προχωρήσουν λοιπόν στην ανταλλαγή των κρατουμένων διεθνών παρατηρητών με φιλορώσους που έχουν συλλάβει οι Ουκρανικές αρχές, εμφανίζονται οι αυτονομιστές του Σλαβιάνσκ. Από την πλευρά της η Μόσχα διαβεβαίωσε ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απελευθέρωση των παρατηρητών. Άλλοι τρεις εχμάλωτοι στα χέρια των ανταρτών της Ανατολικής Ουκρανίας υπήρξαν επίσης. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Μην να προχωρήσουν στην ανταλλαγή των κρατουμένων διεθνών παρατηρητών με φιλορώσους που έχουν συλλάβει οι Ουκρανικές αρχές, εμφανίζονται οι αυτονομιστές στο Σλαβιάνσκ. Από την πλευρά της η Μόσχα διαβεβαίωσε ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απελευθέρωσή τους. Οι ένοπλοι ρωσόφωνοι πάντως εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τα μέλη της Διεθνούς Αποστολής κατά σκόπους του ΝΑΤΟ. Όχι, δεν είναι παρατηρητές, είναι κατασκοποί. Έχουμε πληροφορίες γι' αυτό. Τα αποδεικτικά στοιχεία κατά κατασκοπία βρέθηκαν στα προσωπικά τους έγγραφα. Σύμφωνα με τον αρχηγό των φιλορώσων στο Σλαβιάνσκ, τα μέλη της Διεθνούς Αποστολής είναι καλά στην υγεία τους. Ο Ουκρανός μεταβατικός πρωθυπουργός βρέθηκε στο Βατικανό και συναντήθηκε με τον Πάπα Φραγκίσκο. Ο Αρσένη Κατσένιουκ κάλεσε τη Μόσχα να σταματήσει τις προκλήσεις και κατήγγειλε την παραβίαση του Ουκρανικού εναέριου χώρου από ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος. Την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας συμφώνησαν οι ηγέτες των G7. Τη Δευτέρα θα διεξαχθεί έκτακτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες για το ίδιο θέμα. Στα χέρια των ρωσόφιλων αποσχιστών του Ντομπάς έπεσαν τρεις στρατιώτες των Ουκρανικών Ειδικών Δυνάμεων. Οι άνδρες φέρονται να συμμετείχαν σε επιχείρηση εναντίον των ανταρτών μαζί με 4 ακόμα άτομα που όλα δείχνουν πως κατάφεραν να διαφύγουν. Οι αντάρτες δημοσιοποίησαν βίντεο στο οποίο οι εχμάλωτοι διακρίνονται δεμένοι και χτυπημένοι. Ο μόνος τρόπος για να απελευθερωθούν συντομότερα είναι να γίνει ανταλλαγή με τους συντρόφους μας που έπεσαν θύματα απαγωγής από αντίστοιχες ομάδες. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν σκοπό να απαγάγουν κι άλλους από μας, αλλά τους σταματήσαμε. Οι άνθρωποι
Οι φιλορώσοι αντάρτες στο Σλοβιάνσκ συνεχίζουν να κρατούν 8 στρατιωτικούς παρατηρητές του ΟΑΣΕ, τους οποίους επίσης φιλοδοξούν να ανταλλάξουν με συνεργάτες τους. Ο οργανισμός στέλνει στο σημείο ομάδα διαμεσολαβητών που θα διεξάγει διαπραγματεύσεις με τους αποσκιστές. Σε νέο μέτωπο βρίσκονται οι ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την κατάσταση στην Ουκρανία. Μήνυμα προς το Κρεμλίνο πως οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες στην Ανατολική και Νότια Ουκρανία πρέπει να σταματήσουν, έστειλε από τη Μαλαισία ο Μπαράκ Ομπάμα. Το Σάββατο, οι χώρες του G7 αποφάσισαν να επεκτείνουν τις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας, στοχεύοντας ψηλά υφιστάμενα πρόσωπα στους τομείς των τραπεζών και της ενέργειας. Να δούμε το σχετικό βίντεο από το Euronews. Μήνυμα προς το Κρεμλίνο πως οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες στην Ανατολική και Νότια Ουκρανία πρέπει να σταματήσουν, έστειλε από τη Μαλαισία ο Μπαράκ Ομπάμα. Το Σάββατο οι χώρες του G7 αποφάσισαν να επεκτείνουν τις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας, στοχεύοντας υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στους τομείς των τραπεζών και της ενέργειας. Η σκέψη πως θα πρέπει να προχωρήσουμε σε τομεακές κυρώσεις από μόνοι μας, χωρίς τους Ευρωπαίους, και ότι αυτό θα είναι ικανοποιητικά αποτρεπτικό για δράσεις εκ μέρους του κυρίου Πούτιν, πιστεύω πως είναι λανθασμένη. Θα ισχυροποιήσουμε τη θέση μας και αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά όταν ο κύριος Πούτιν δει ότι όλος ο κόσμος είναι ενωμένος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη είναι ενωμένες και ότι δεν πρόκειται για αμερικανο-ρωσική διένεξη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ομπάμα, που συνεχίζει την περιοδία του στην Ασία, διαβεβαίωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στις έρευνες για το μαλαισιανό Boeing. Η πρώην Πρωθυπουργός της Ουκρανίας ανοίγει τα χαρτιά της σε μια εφόλιστη στήλη συνέντευξης που παραχώρησε στο διευθυντή του γραφείου ειδήσεων του Euronews στο Κίεβο. Η Γιούλια Τιμοσένκο, η οποία διεκδικεί την προεδρία της χώρας στις προσεχείς εκλογές, ξεκαθαρίζει ότι η εξέβρεση λύση στην κρίση απαιτεί την κλιμάκωση των πιέσεων στη Μόσχα από τη Δύση. Να δούμε όμως ένα απόσπασμα από την συνέντευξή της. Η πρώην Πρωθυπουργός της Ουκρανίας ανοίγει τα χαρτιά της σε μια εφόλιστη στήλη συνέντευξη που παραχώρησε στο διευθυντή του γραφείου του Euronews στο Κίεβο, Σέρτζιο Καντόνε. Η Γιούλια Τιμοσένκο, που διεκδικεί την προεδρία της χώρας στις προσεχείς εκλογές, ξεκαθαρίζει ότι η εξέβρεση λύσης στην κρίση απαιτεί την κλιμάκωση των πιέσεων στη Μόσχα από τη Δύση. Για να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, πρέπει να υπάρχει μια πρόταση για εξέβρεση λύσης. Για το λόγο αυτό απευθύνθηκα στο συνυποψήφιό μου Πέτρο Ποροσένκο και του ζήτησα να ανακαλέσει την πρότασή του, ώστε οι συνομιλίες να συνεχιστούν όπως διεξάγονται σήμερα, δηλαδή ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ουκρανία και Ρωσία. Πιστεύω ότι μόνο οι ισχυρές χώρες του κόσμου και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να βάλουν το Κρεμλίνο στη θέση του. Θεωρείτε ότι αυτό το είδος του de facto πολέμου, όπως το χαρακτηρίσατε νωρίτερα, μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο και τελικά τα ρωσικά στρατεύματα να περάσουν τα σύνορα? Η απάντηση στο αν μπορεί να γίνει στρατιωτική εισβολή από τη Ρωσία εξαρτάται από το πόσο ισχυρές θα είναι οι πιέσεις της διεθνούς κοινότητας, πόσο ισχυρές θα είναι οι πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μπορούν να βάλουν ένα τέλος στη ρωσική επιθετικότητα, μόνο αν ο Πούτιν αισθανθεί ότι είναι ισχυρότερη θα σταματήσει. Θα προχωρήσει όσο το επιτρέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Він піде настільки далеко, наскільки його пустять сполучені. Στη Νότια Κορέα θα πάμε τώρα, όπου εκεί παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός λόγω της θαλάσσιας τραγωδίας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η νοτιοκορεατική κυβέρνηση την τραγωδία του Σεούλ. Το να κρατήσω τη θέση μου αποτελεί μεγάλο βάρος για την κυβέρνηση, δήλωσε ο παραιτηθήσεις Πρωθυπουργός. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας. Το να κρατήσω τη θέση μου αποτελεί μεγάλο βάρος για την κυβέρνηση. Ανέλαβε την ευθύνη για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την τραγωδία του Σεουόλ. Εν τω μεταξύ, στη δικαιοσύνη οδηγούνται 15 μέλη του πληρώματος του Φέρι που βυθίστηκε στα νοτιοκορεατικά νερά. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική αμέλεια. Ζητώ συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων γιατί δεν ήμουν συνεπής στα καθήκοντά μου ως μέλος του πληρώματος.
Η κλίση ενός νεαρού αγοριού στη γραμμή έκτακτης ανάγκης δεν στάθηκε ικανή να γλιτώσει τους συμμαθητές και τους δασκάλους του από το θάνατο. Μια μητέρα κατηγορεί τον εαυτό της γιατί ήταν εκείνη που έπεισε την κόρη της να συμμετάσχει στην εκδρομή ενώ το κορίτσι δεν ήθελε. Οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες σβήνουν. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών θα ξεπεράσει τους 300. Και από την Νότια Κορέα θα πάμε τώρα στο Χονγκ Κονγκ, όπου εκεί το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εξέγερση της πλατείας Τιάνταμεν το 1989 άνοιξε τις πύλες του στο Χονγκ Κονγκ. Τον Ιούνιο συμπληρώνονται 25 χρόνια από την αιματηρή εξέγερση που στήχησε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Αρκετοί Κινέζοι αγνοούν ακόμα τι ακριβώς συνέβη τότε στο Χονγκ Κονγκ. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εξέγερση της πλατείας Τιάνταμεν το 1989 άνοιξε τις πύλες του στο Χονγκ Κονγκ. Τον Ιούνιο συμπληρώνονται 25 χρόνια από την αιματηρή εξέγερση που στήχησε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Αρκετοί Κινέζοι αγνοούν ακόμα τι ακριβώς συνέβη τότε. Εδώ έμαθα τι ακριβώς συνέβαινε με τους φοιτητές. Το μόνο που ξέραμε ήταν πως έκαναν μια διαμαρτυρία και ότι δεν ήταν σωστό εκ μέρους τους. Τώρα όμως ξέρω πως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Η αλήθεια είναι πως έδιναν μάχη για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Κάποιοι ωστόσο διαφωνούν με τη δημιουργία του μουσείου, θεωρώντας πως η ηγεσία της Κίνας έπραξε σωστά όταν κατέστειλε βία τις διαδηλώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Συμμαχία του Χονγκ Κονγκ έστελναν διαρκώς προμήθειες στην υπηρετική Κίνα και έτσι οι ταραχές συνεχίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Εάν η κεντρική κυβέρνηση δεν είχε σταματήσει το χάος, δεν θα υπήρχε η σημερινή Κίνα. Στο Χονγκ Κονγκ κάθε χρόνο στις 4 Ιουνίου διοργανώνονται εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της Τιάνταμεν. Αντιθέτως, στην υπόλοιπη Κίνα απαγορεύεται κάθε τελετή που αφορά στον αιματοβαμμένο Ιούνιο του 1989. Τώρα, βαθύτερη ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς προτείνει ο υποψήφιος των Φιλελευθέρων. Ένθερμος υποστηρικτής της Ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης, ο υποψήφιος των Φιλελευθέρων κ. Φέρχονσταντ, παρουσίαζε το πρόγραμμα της ομάδας στις Βρυξέλλες. Ο πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου τόνισε ότι μόνο μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει την ανεργία και να δημιουργήσει μια οικονομική ανάπτυξη. Να δούμε τις δηλώσεις του. Ένθερμος υποστηρικτής της Ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης, ο υποψήφιος των Φιλελευθέρων Κι Φέρχοφσταντ, παρουσίασε το πρόγραμμα της ομάδας του στις Βρυξέλλες. Ο πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου τόνισε ότι μόνο μια πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει την ανεργία και να δημιουργήσει ανάπτυξη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε από τον Ζακ Ντελόρ. Ο Ζακ Ντελόρ εγγενίασε την εσωτερική αγορά και αυτό δημιούργησε για 10 χρόνια ανάπτυξη στην Ευρώπη. Μπορούμε και πρέπει να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Ώστε τα τραπεζικά κόστη να πέσουν, τα επιτόκια να πέσουν, οι τιμές για την ενέργεια επίσης και αυτός είναι ο τρόπος να βγούμε από την κρίση. Όχι δημιουργώντας νέα χρέη, αυτή πιστεύω ότι είναι μια παλιά συνταγή που δεν δουλεύει πια. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για τις ευρωεκλογές φέρνουν τους Φιλελευθέρους στην τρίτη θέση. Έχουμε υπερβολικούς κανόνες στην εσωτερική αγορά στην Ευρώπη. Εξονυχιστικούς κανόνες που δεν λειτουργούν και δυσκολεύουν τους πολίτες και τις εταιρείες. Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε πολλές κοινές πολιτικές, για παράδειγμα ενεργειακές πολιτικές. Έχουμε ακόμη 28 διαφορετικές ενεργειακές πολιτικές με πολύ ψηλές τιμές. Έτσι, με μια ευρωπαϊκή ενεργειακή κοινότητα, αυτές οι τιμές θα πέσουν. Στην Ιταλία τώρα, πλήθος κόσμου συνέρευσε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να παρακολουθήσει την τελετή αγιοποίησης του Πάπα Ιωάννη του Δεύτερου και του Πάπα Ιωάννη του 23ου. Την τελετή χωροστράτησε ο Πάπας Φραγκίσκος. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που στην ιστορία του Βατικανού προχώρησε σε διπλή τελετή αγιοποίησης δύο πρώην προκαθήμενων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Επίσης, ήταν η πρώτη φορά που οι δύο εν ζωή ποντίφηκες, ο Φραγκίσκος και ο Βενέδικτος ο 16ος, παραστάτησαν μαζί σε τελετή αγιοποίησης των προκατόχων τους. Να δούμε ένα απόσπασμα από την συγκεκριμένη τελετή. Πλήθος κόσμου συνέρευσε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να παρακολουθήσει την τελετή αγιοποίησης του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου και του Πάπα Ιωάννη του 23ου. Της τελετής χωροστάτησε ο Πάπας Φραγκίσκος. Αυτή ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που το Βατικανό προχώρησε σε διπλή τελετή αγιοποίησης δύο πρώην προκαθημένων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Επίσης, ήταν η πρώτη φορά που δύο εν ζωή ποντίφικες, ο Φραγκίσκος και ο Βενέδικτος ο 16ος, παρέστησαν μαζί σε τελετή αγιοποίησης προκατόχων τους.
Ο Βενέδικτος κάθισε στον χώρο μαζί με τους υπόλοιπους καρδιναλίους, ενώ πριν είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ιταλίας Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, έναν από τους 24 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που βρέθηκαν στο Βατικανό για την τελετή. Συνολικά στο Βατικανό παρέστησαν 93 αντιπροσωπείες κρατών. Επίσης, 150 καρδινάλοι, 1.000 αρχιεπίσκοποι, 6.000 ιερείς και 500.000 πιστών μόνο στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Αριθμός που ανεβαίνει στις 800.000 μαζί με τον κόσμο που συγκεντρώθηκε μπροστά στις γιγαντοοθόνες που στήθηκαν περιμετρικά. Μετά την ανάγνωση του αιτήματος από έναν καρδινάλιο και την αποδοχή του από τον Πάπα Φραγκίσκο, ο τελευταίος ανακήρυξε Αγίους τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο και τον Πάπα Ιωάννη τον 23ο. Inter Santos, pia devozione recoli devere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Αμέσως μετά ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, όχι μόνο στην πλατεία του Αγίου Πέτρου αλλά και στην Κρακοβία. Άλλωστε, ο Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος καταγόταν από την Πολωνία. Ανάμεσα στους πιστούς ήταν και η Γαλλίδα μοναχή που ιάθηκε από την νόσο του Πάρκινσον, γεγονός που πέρσι χαρακτηρίστηκε ως το δεύτερο θαύμα που άνοιξε τον δρόμο για την αγιοποίησή του μόλις 9 χρόνια μετά τον θάνατό του. 2 δισεκατομμύρια κόσμος υπολογίζεται ότι παρακολούθησε την τελετή από την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Θα πάμε τώρα να δούμε μια έρευνα η οποία δείχνει την επίδραση της κίνησης στην εκμάθηση. Αναδεικνύει την άμεση σύνδεση της ντοπαμίνης με τη μνήμη. Η απελευθέρωση αυτής της χημικής ουσίας του εγκεφάλου που σχετίζεται με την ανταμοιβή δείχνει ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα όταν διασκεδάζουν. Να δούμε αυτό το ενδιαφέρον βίντεο. Καινοτομώντας την εκπαίδευση. Learning World. Σε συνεργασία με την WISE. Μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Λένε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν περισσότερο όταν διασκεδάζουν. Αυτό είναι όλο και περισσότερο αποδεκτό. Πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ευρέως διασκεδαστικές δραστηριότητες στη διδασκαλία πολύπλοκων και αφηρημένων ενιών. Διερευνούμε μερικά από τα παιχνίδια των εκπαιδευτικών. Ίσως να μην πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο χώρο και τα μαθηματικά. Γνωρίζετε ότι ο χώρος μπορεί να βοηθήσει τα μικρά παιδιά στον τρόπο που κάνουν εξισώσεις. Και όμως, είναι αλήθεια. Ας δούμε πώς λειτουργεί στο ρεπορτάζ που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία. Τα μαθηματικά θεωρούνται ένα από τα δυσκολότερα μαθήματα που μπορεί να διδάξει κανείς σε παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το άγχος για τα μαθηματικά επηρεάζει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Περίπου 2 εκατομμύρια μαθητές φοβούνται αυτό το μάθημα. Η χορευτική όμως εξίσωση δίνει μια διασκεδαστική προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθηματικών. Η Ρεμπέκα Χαρτ κατάφερε να συνδυάσει δύο φαινομενικά αντίθετα στοιχεία. Υπάρχουν πολύ προφανείς τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να χορέψει τα μαθηματικά ή το μάθημα των Αγγλικών. Στη γλώσσα είναι πιο εύκολες οι συνθήκες επειδή μπορούμε να λέμε ιστορίες. Με τα μαθηματικά όμως είναι πιο δύσκολο. Δουλεύοντας με τους καθηγητές ήταν πολύ δύσκολο να κάνεις τα μαθηματικά να φαίνονται διασκεδαστικά, να τα κάνεις μια δημιουργική διαδικασία. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι ένας πρωτότυπος τρόπος άσκησης για τα παιδιά. Ο χορός είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο. Έχουν γίνει πολλές έρευνες αναφορικά με την επίδραση της κίνησης στη μάθηση, που αναδεικνύουν την άμεση σύνδεση της ντοπαμίνης με τη μνήμη. Η απελευθέρωση αυτής της χημικής ουσίας του εγκεφάλου, που σχετίζεται με την ανταμοιβή, δείχνει ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα όταν διασκεδάζουν. Η έρευνα έχει δείξει ότι μερικά παιδιά, τα πολύ μικρά παιδιά, ανταποκρίνονται καλύτερα σε μια κινεσθητική προσέγγιση. Βλέπουμε ότι τα αγόρια που εμπλέκονται σε αυτήν την διαδικασία έχουν καλύτερη πρόοδο σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Αυτή είναι μια διαπολιτισμική προσέγγιση του προγράμματος σπουδών. Δεν απευθύνεται μόνο στα μαθηματικά, αλλά και σε άλλους τομείς όπως ο χορός, η δραματουργία και η μουσική. Η κινεσθητική προσέγγιση στην εκπαίδευση εφαρμόζεται στα μαθηματικά. Τα παιδιά χορεύουν τις εξισώσεις ασκώντας δραστηριότητες. Ο χορός δεν σταματάει ποτέ μέσα στην τάξη. Τα παιδιά λαμβάνουν νέες δεξιότητες, τις εφαρμόζουν σε άλλα προβλήματα και συνεργάζονται για να βρουν τη λύση. Φαίνεται όμως ότι όλα είναι ενθουσιασμένα με τα μαθηματικά. Όλα τα παιδιά μπορούν να σχηματίσουν αριθμούς με τα σώματά τους. Διασκεδάζουν όταν επαναφέρουν αυτά τα στοιχεία στο μυαλό τους. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη γκάμα ικανότητων στα παιδιά αναφορικά με τα μαθηματικά αλλά και την αυτοπεποίθηση.
Μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας να είστε ο Sherlock Holmes, να συλλέγετε στοιχεία και να τα αναλύετε στο εργαστήριο προκειμένου να διαπιστώσετε τι ακριβώς συνέβη. Έχει πλάκα, έτσι δεν είναι? Τι θα μπορούσε να σας μάθει αυτό? Πήγαμε στην Πορτογαλία για να κάνουμε μόνοι μας τη δουλειά ενός detective. Είδου τα αποτελέσματα. Ένα πολύ ακριβό κόσμημα εκλάπει από αυτό το σπίτι. Μια ομάδα detective έχει ήδη φτάσει για να ερευνήσει το περιστατικό. Inspector Sherlock Holmes είναι μία από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες που έχουν οργανωθεί στη Santa Maria da Feira, στη Βόρεια Πορτογαλία. Το κατά φαντασία έγκλημα λειτουργεί ως μια συνθήκη για να διδάξει στα παιδιά τις επιστήμες που χρησιμοποιούνται στην εξιχνίαση εγκλημάτων. Αυτές είναι η φυσική, η χημεία και η βιολογία. Οι μικροί detective ηλικίας 6 έως 13 ετών συλλέγουν δακτυλικά αποτυπώματα και πατημασιές και τα φέρνουν στο εργαστήριο για ανάλυση. Είναι πολύ δημοφιλής δραστηριότητα. Τα παιδιά το απολαμβάνουν. Τους αρέσουν πολύ οι εγκληματολογικές επιστήμες. Τα βλέπουν στο CSI και μετά τα εφαρμόζουν στο εργαστήριο. Ύστερα από αρκετές δοκιμές, οι μικροί Sherlock Holmes βρίσκουν τον κλέφτη. Βρήκαμε αυτή τη λευκή σκόνη εκεί που είναι από αλεύρι. Η καθαρίστρια είχε καθαρίσει το σπίτι. Επομένως, δεν θα μπορούσε να προέρχεται από τους ιδιοκτήτες. Εκείνοι δεν χρησιμοποιούν αλεύρι. Ως ετούτου καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο δράστης ήταν φίλος του ιδιοκτήτη. Πρόκειται για μια γυναίκα που δουλεύει σε φούρνο και πρέπει να έχει αλεύρι στα παπούτσια της. Το βιζιονάριο μου έχει άλλο ένα εργαστήριο για παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών. Για να φτάσουν μέχρι εδώ, πολλοί μαθητές έκαναν μια διαδρομή 340 χιλιόμετρων. Η καθηγήτρια φυσικής και χημίας εξηγεί για ποιον λόγο επέλεξαν αυτό το εργαστήριο. Θα μελετήσουν μερικά από αυτά τα μαθήματα του χρόνου όταν πάνε στην τρίτη γυμνασίου. Αυτό λειτουργεί σαν κίνητρο για τα παιδιά. Θέλουν να βελτιωθούν και να καταλάβουν από τώρα τα μαθήματα. Και εμείς τους προκαλούμε το ενδιαφέρον. Στο εργαστήριο τα παιδιά μαθαίνουν καινούργια πράγματα, όπως οι ομάδες αίματος. Κάνουν δοκιμές σαν και αυτές που γίνονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι δοκιμές είναι εικονικές, καθώς τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν ανθρώπινο αίμα. Νομίζω ότι ο τύπος αίματος είναι μηδέν. Αυτό έδειξε η ανάλυση αίματος. Οι νεαροί detective μιμούνται τους ειδοποιούς των αστυνομικών σειρών που βλέπουν στην τηλεόραση, χρησιμοποιώντας την ειδική σκόνη για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Πολλά μουσεία έχουν ακόμη ενδείξεις «Μην αγγίζετε». Έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι θα γινόταν αν μπορούσατε να αγγίξετε ό,τι βλέπετε στα μουσεία και να συμμετέχετε σε επιστημονικά πειράματα? Δεν θα ήταν πολύ καλό? Αυτό γίνεται στο Μουσείο Επιστημών στη Ρωσία. Το Μουσείο Φυσικών Επιστημών Experimentanium βρίσκεται σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Μόσχας. Παράξενα και συναρπαστικά πράγματα συμβαίνουν εδώ. Εγκαινιάστηκε το 2011 και εκτείνεται σε μια επιφάνεια 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Το πρόγραμμα αυτό είναι διαδραστικό. Αυτό σημαίνει ότι με τα περισσότερα εκθέματα τα παιδιά μπορούν να πειραματιστούν. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ απλή και διασκεδαστική. Οι μαθητές δουλεύουν μαζί με τους γονείς και διασκεδάζουν όλοι μαζί. Συνήθως οι γονείς ενθουσιάζονται με πράγματα που δεν ενδιαφέρουν τα παιδιά, με αποτέλεσμα να βαριούνται και να παίζουν με το κινητό τους. Τώρα τα παιδιά δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και είναι καθήκον για τους γονείς να παρευρεθούν. Η ιδέα αυτού του μουσείου είχε αρχίσει από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Εκτός από τα εκθέματα που συνοδεύονται από υπεξηγηματικά κείμενα, το μουσείο προσφέρει πολλές θεματικές εκδηλώσεις. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το σόου των χημικών αντιδράσεων. Δεν χρειάζεται να είσαι απόφυτος θετικών επιστημών για να εργάζεσαι εδώ. Το πιο σημαντικό είναι να είσαι σε θέση να εξηγήσεις τα φαινόμενα της φυσικής, της χημίας και της βιολογίας με τρόπο κατανοητό. Να τα εξηγείς με τον πιο απλό τρόπο και οι παρουσιάσεις να είναι ενδιαφέρουσες και διαδραστικές.
Το μουσείο κεντρίζει τα παιδιά όλων των ηλικιών. Μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν το Experimentanium. Το Tesla Show που πήρε το όνομά του από τον Σερβοαμερικανό εφευρέτη Νίκολα Τέσλα είναι πολύ δημοφιλές. Σκοπός του είναι να αποδείξει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που μας περιβάλλει παντού μπορεί να είναι επικίνδυνη, αλλά μπορεί επίσης να είναι και διασκεδαστική. Μου αρέσει πολύ αυτό το σόου με την ηλεκτρική ενέργεια. Μου σηκώνονται οι τρίχες στο τέλος. Ένιωθα την ηλεκτρική ενέργεια να με διαπερνά. Μου αρέσει πολύ όταν το γυρίζουν σε αυτό το πράγμα που βγάζει βιολετή ακτίνες φωτός. Φοβήθηκα πολύ. Το μουσείο είναι πολύ δημοφιλές στους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχουν κατά μέσο όρο 4 ομάδες δασκάλων που ξεναγούνται κάθε ώρα. Η έκθεση βοηθά τα παιδιά να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο. Μέχρι στιγμής οι περισσότεροι τηλεθεατές μας συμφωνούν ότι η διασκέδαση στην εκμάθηση φαίνει θετικά. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε τώρα να δούμε ένα νέο από το χώρο της μουσικής.
μουσικής. Ιστορία έγραψε ο Αμερικανός μουσικός Jack White, πετυχαίνοντας να κάνει την πιο γρήγορη παραγωγή δίσκου στο πλαίσιο της 5ης παγκόσμιας records το Day. Ο πρώην κιθαρίστας των White Stripes έχει λάβει τον τίτλο του πρεσβευτή της μουσικής πόλης του Νάσβιλ για την προσφορά του στην μουσική βιομηχανία. Να δούμε το επόμενο βίντεο. Ιστορία έγραψε ο Jack White, πετυχαίνοντας να κάνει την πιο γρήγορη παραγωγή δίσκου στο πλαίσιο της 5ης παγκόσμιας Record Store Day. Ξεκίνησε να ηχογραφεί τα ξημερώματα του Σαββάτου με full set μουσικών στο στούντιό του, το Third Man Studio στο Nashville. Πριν περάσουν λίγες ώρες, το πρώτο single, κατευθείαν σε βινήλιο, ήταν έτοιμο. Οι θαυμαστές του, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Third Man Studio, μπόρεσαν να αποκτήσουν επιτόπου το φρέσκο 45. Ο πρώην κιθαρίστας των White Stripes έχει λάβει τον τίτλο του πρεσβευτή της μουσικής πόλης του Νάσβιλ για την προσφορά του στη μουσική βιομηχανία. Είναι ο βασικός παραγωγός μας, κάνει αυτή τη δουλειά δεκαετίες τώρα. Είχε την ιδέα να κάνουμε την πιο γρήγορη παραγωγή δίσκου στον κόσμο. Πριν από περίπου 2 χρόνια το είχαμε συζητήσει, αλλά ποτέ δεν είχε βρεθεί η κατάλληλη στιγμή για να αφιερώσουμε ενέργεια και να εμπλακούμε όλοι μαζί σε μια περίπλοκη διαδικασία. Αποφασίσαμε πως τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ήταν μια από τις σπάνιες στιγμές που βγάζουμε το δίσκο σε περιορισμένη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει μια εναλλακτική εκδοχή των κομματιών. Σκέπτομαι πως πριν από ορισμένα χρόνια ακουγόταν σαν κακό αστείο στο χώρο της μουσικής πως τα δισκάδικα θα πάψουν να υπάρχουν. Η αλυσίδα Tower Records έκλεισε. Ήταν μια κακή στιγμή. Φάνηκε πως τα πράγματα πάνε άσχημα. Ακόμη και τα δισκάδικα μέσα στα εμπορικά κέντρα άρχισαν να κλείνουν. Ο κόσμος δυσκολευόταν να βρει CD για να αγοράσει ακόμα και στις προσφορές. Πιστεύω όμως πως όσοι πραγματικά αγαπάνε τη μουσική δεν απομακρύνθηκαν ποτέ. Δεν σταματήσαμε να αγαπάμε τη μουσική. Δεν σταματήσαμε να αγοράζουμε δίσκους. Ο δίσκος, που θα είναι το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του White, θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο. Το πρώτο σίγγλ που δόθηκε στην κυκλοφορία έχει τίτλο «Λαζαρέτο». Ο Jack White θα κάνει περιοδία το καλοκαίρι στην Ευρώπη. Θα παραμείνουμε στον κόσμο της τέχνης, αυτή τη φορά όμως θα πάμε στο χώρο της φωτογραφίας. Η ιστορία του Λευκού Πύργου μέσα από ένα σπάνιο συλλεκτικό φωτογραφικό υλικό. Ένα ταξίδι 150 ετών μέσα από φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις αλλαγές της πόλης γύρω από το σημαντικότερο τοπονύμιό της. Μια εξαιρετική δουλειά από την ομάδα Παλιές Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης, την οποία θα δούμε στο ακόλουθο βίντεο.
Το 33ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κωνσταντινούπολης θα δούμε τώρα, το οποίο συγκέντρωσε για άλλη μία ακόμα φορά κινηματογραφιστές παραγωγούς από όλο τον κόσμο. Συνολικά 230 ταινίες προβλήθηκαν στη διάρκεια του φεστιβάλ. Θα δούμε στο επόμενο βίντεο τι ακριβώς συνέβη εκεί. Το 33ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κωνσταντινούπολης συγκέντρωσε για άλλη μια φορά κινηματογραφιστές και παραγωγούς από όλο τον κόσμο. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, γι' αυτό και το όνομα του τμήματος συμπαραγωγών μας ονομάζεται Συνάντηση στη Γέφυρα. Θέλουμε να φέρουμε σε επαφή Ευρωπαίους σκηνοθέτες και κινηματογραφιστές από τον υπόλοιπο κόσμο με τους εγχώριους δημιουργούς και τους Τούρκους θεατές. Η Χρυσή του Λίπα, το μεγάλο βραβείο της διοργάνωσης, αφορά το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα αλλά και το Τουρκικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα. Το πρώτο βραβείο πήρε στο Διεθνές η ταινία Blind. Παίρνω αυτό το βραβείο μαζί μου στην πατρίδα μου την Νορβηγία. Κέρδισα τη Χρυσή του Λίπα για την ταινία μας που συμμετείχε στο φεστιβάλ. Το βραβείο απένιμε ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαραντί, που ήταν ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής. Η νορβηγική παραγωγή αφηγείται την ιστορία μιας κοπέλας που έχασε πρόσφατα το φως της και αρχίζει να γράφει για να οξύνει τη φαντασία της. Σταδιακά όμως χάνει την επαφή της με την πραγματικότητα. Είναι η πρώτη ταινία του Eskil Vogt που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Sundance. Στην αρχή με ενδιαφέρει η ιδέα της τυφλότητας, γιατί μπορείς να κάνεις με αυτήν πολύ ωραία πράγματα στο σινεμά. Μπορείς να παίξεις με αυτήν. Σου προσφέρει πολλά. Συναντήθηκα βέβαια με άτομα που είχαν χάσει το φως τους. Έκανα έρευνα και το δραματικό στοιχείο της απώλειας της όρασης έγινε μέρος της ιστορίας μου. Νικήτρες στο τουρκικό διαγωνιστικό πρόγραμμα ήταν η ταινία I Am Not Him του Τούρκου σκηνοθέτη Ταϊφούν Πιρσεμίογλου. Η ιστορία μου έχει να κάνει με την αλλαγή ταυτότητας. Πρόκειται για έναν άνδρα που δουλεύει στην καντίνα ενός νοσοκομείου και σταδιακά γίνεται κάποιος άλλος. Αυτό αλλάζει τη ζωή και το πεπρωμένο του με έναν απροσδόκητο τρόπο. Στην τουρκική ταινία, ένας μοναχικός μεσήλικας συναντά μια γυναίκα της οποίας ο άντρας είναι έγκλειστος στη φυλακή. Σιγά σιγά ο άντρας κλέβει την ταυτότητα του φυλακισμένου. Το φιλμ κέρδισε επίσης τα βραβεία καλύτερου σεναρίου και καλύτερης μουσικής. Το βραβείο σκηνοθεσίας απέσπασε ο Νούρουν Λου για την κωμωδία thriller Let's Sin. Ένας φόνος γίνεται σε ένα τζαμί, αλλά η αστυνομία δεν ενδιαφέρεται καθόλου να τον διαλευκάνει. Ο ημάμ αναλαμβάνει να διερευνήσει τι έχει συμβεί, χρησιμοποιώντας ανορθόδοξες μεθόδους. Ο Τούρκος ηθοποιός Σερκάν Κεσκίν, που ερμηνεύει τον αντισυμβατικό ημάμ, κέρδισε το βραβείο πρώτης ανδρικής ερμηνείας επίσης. Ήταν ένα παλιό σχέδιο να κάνω αυτή την ταινία. Πριν από 20 χρόνια, όταν ήμουν φοιτητής, επισκεπτόμουν τζαμιά. Άντλησα την έμπνευσή μου από την αστυνομική λογοτεχνία και τις νουάρ ιστορίες. Για τον ρόλο του ημάμι δεν έκανα και μεγάλη προετοιμασία, καθώς ζούμε σε μια μουσουλμανική χώρα. Αλλά για τη σκηνή του box και το μουσικό μέρος έπρεπε να εξασκηθώ. Δούλεψα αυτή την πλευρά του χαρακτήρα που υποδίωμαι. Τελικά όμως αυτός ο ημάμις είναι ένας απλός άνθρωπος, άρα δεν ήταν δύσκολο να μπω στο ρόλο. Η Βαχίδε Περσίν κέρδισε το βραβείο πρώτης γυναικείας ερμηνείας για το ρόλο της στην ταινία I Han Hanin. Ο ηθοποιός ερμηνεύει μια νοικοκυρά με 4 γιους στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν έγινε το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία. Τα πολιτικά γεγονότα οδηγούν την οικογένεια σε διάλυση, ενώ η μάνα κάνει τα πάντα για να κρατήσει κοντά της τα παιδιά της. Συνολικά 230 ταινίες προβλήθηκαν στη διάρκεια του Φεστιβάλ Κωνσταντινούπολης. Υπήρχαν πολλά πράγματα που μπορούσες να δεις και να ανακαλύψεις στην πόλη του Βοσπόρου κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ ήταν πολύ πλούσιο, ενώ η Κωνσταντινούπολη σφίζει πάντα από ζωή και ενέργεια. Στη Βηρητό θα μεταφερθούμε τώρα, που εκεί η Διεθνής Πλατφόρμα Χορού είναι από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις της Μέσης Ανατολής, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα όχι μόνο από την περιοχή, αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο. Η φετινή 10η έκδοση φιλοξένησε ομάδες από την Νορβηγία, το Βέλγιο, το Λίβανο, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, το Μαρόκο, την Αυστραλία, τη Γαλλία, καθώς και την Ελβετία. Να δούμε αυτό το ενδιαφέρον βίντεο.
Η Διεθνής Πλατφόρμα Χορού της Βηρητού είναι μία από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις της Μέσης Ανατολής, συγκεντρώνοντας χορευτικά συγκροτήματα όχι μόνο από την περιοχή, αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο. Η φετινή 10η έκδοση φιλοξένησε ομάδες από την Νορβηγία, το Βέλγιο, το Λίβανο, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τον Μαρόκο, την Αυστραλία, τη Γαλλία και την Ελβετία. Η Λιβανέζικη ομάδα σύγχρονου χορού Μακαμάτ παρουσίασε το έργο Χίμπρ, που σημαίνει μελάνι στα αραβικά. Ο Μαρ Ρατζέχ είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, αλλά και ο χορογράφος της ομάδας Μακαμάτ. Η παράσταση δεν έχει να κάνει τόσο με τον ίδιο το χορό, όσο με τη ζωή μας. Με το πώς βλέπουμε το σώμα μας και πώς το χρησιμοποιούμε. Έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε το σώμα πάνω στη σκηνή, αλλά και με το σώμα στην αληθινή ζωή. Πώς μεταχειριζόμαστε αυτό το σώμα, τι είναι ουσιαστικά αυτό το σώμα. Ο Βρετανός Ράσελ Μάλιφαντ και η ομάδα του παρουσίασαν το έργο τους Steel Current στην πρεμιέρα του φεστιβάλ. Είναι η πρώτη φορά που η ομάδα και πολλοί από τους χορευτές της παρουσιάζουν τη δουλειά τους στη Μέση Ανατολή. Υπήρχε αρχικά προβληματισμός στα μέλη της για το πώς οι θεατές της παράστασης θα εισπράξουν αυτό που βλέπουν. Στη συγκεκριμένη χορογραφία υπάρχει πολύ στενή επαφή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κάναμε πολλές συζητήσεις για το πώς θα εξελισσόταν όλη η παράσταση, αλλά και το πώς θα την υποδεχόταν το κοινό της Μέσης Ανατολής. Μία από τις πιο δυναμικές εμφανίσεις στη φετινή πλατφόρμα ήταν η παράσταση Happy as Larry, ένα show που δημιούργησε ο Αυστραλός χορογράφος Σον Πάρκερ. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό γεμάτο νεύρο και δύναμη συνδυασμό μπαλέτου, breakdance και σύγχρονου χορού. Η Διεθνής Πλατφόρμα Χορού της Βηρητού ολοκληρώνεται την Κυριακή 27 Απριλίου. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της και για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο στις 9 ακριβώς. Να έχετε μια ευχάριστη μέρα. Καλημέρα σας.